Καλημέρα σας και πάλι από το κανάλι IQR. Αυτή τη φορά θα δείξουμε ένα ρόλερ όπως σας είχα πει. Ο τύπος του είναι ένα ρο 1120. Θα περαστούν ελάστιχα και από εδώ κάτω θα γίνει σύστημα ζέρο, μου είπανε. Δεν τα βάζω εγώ, δεν τα στάρω εγώ τα λάστιχα, θα τα φτιάξει ο φίλος που θα το πάρει. MVD κασέτα, εξωτερική σχοινοπιάστρα, αντιβληστητική λαβή, ανατομική. Είναι αυτές οι λαβές συνήθως που φτιάχνω εγώ. Έχει δύο εξαρτήματα, να τα πω. Είναι από ασετάλ πίσω για να περνάει το σκηνή του μακριού ζεύγους λάστιχων. Θα φοράει 18 άρια εδώ από ό,τι μου έχουν πει, 16 άρια, 18 άρια μπροστά. Λοιπόν, τι ανάγκες έχουν. Και εδώ πιάνει το μικρότερο ζεύγος. Το μουλινέ του. Οδηγούνται εδώ, στα ράουλα, εδώ πέρα είναι και αυτά η κατασκευή, πάντα τα φτιάχνω εγώ, είναι και αυτά από ασέταλ. Έχει εσωτερικά ένα δαχτυλίδι ανοξείδωτο με διπλά σπυρώματα, για να έρχονται να βιδώνουν ανεξάρτητα οι βίδες, οι ανοξείδωτες, κρατάει κάθε μία το ράουλο και έρχονται και τερματίζουν στη μέση εδώ. Σφίγγουνε μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κανένα εξώκωμα, όπως βλέπετε. Υπάρχουν δύο πιασίματα μπροστά, το ένα είναι για να γυρίζει μπετονιά πάνω από τη βέργα και το άλλο είναι για να οδηγούνται η μπετονιά να βρίσκεται στα πλάγια και όχι από κάτω για να μην εμποδίζει στην όπληση με τα λάστιχα. Οδηγός για το σκηνή μπροστά. Το προφίλ του όπλου είναι σχεδιασμένο έτσι, είναι μαζεμένο αρκετά. Δηλαδή μπαίνει το λάστιχο εδώ και δεν εξέχει τίποτα σε αυτό το σημείο πάνω για να μπορεί να υπάρχει μετακίνηση. Επίσης και εδώ είναι όσο πιο στενό γίνεται. Αν έπαιρνε σίγουρα μικρότερα λάστιχα θα ήταν ακόμα πιο μαζεμένο, αλλά επειδή υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσουν και 18, γι' αυτό έχει γίνει τόσο ανοιχτό. Μολυβοθήκες είναι από εδώ κάτω, γίνονται τάπες επίσης ξύλινες να φαίνεται ωραία. Το ανοξείδωτο αυτό είναι κατασκευή έτσι ώστε να πατάει σωστά το σκηνή πάνω εδώ, να μην κόβεται. Είναι γυρισμένο, το σχήμα του δεν είναι στρογγυλό ακριβώς, είναι οβάλ. Για να έχει μαζεμένο προφίλ εδώ ώστε να μην εμποδίζει τα λάστιχα. Να έχει ύψος ώστε να μπορεί να περνάει άνετα η βέργα με τα καρχαριάκια. Ο οδηγός, όπως λέω, πάντα γίνεται στο τέλος. Πεντακολλητό είναι. Να έχει και κάποιο design. Με ενδιαφέρει και η εμφάνιση του όπλου. Δεν είναι μόνο οι επιδόσεις του. Με ενδιαφέρει και η εμφάνιση. Γιατί τα όπλα, γενικά τα ξύλινα, απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι πέραν ότι κάνουν το χόμπι τους, πέραν ότι μπορεί να είναι επαγγελματίες, στην ουσία θέλουν και το όπλο να είναι ωραίο. Γιατί αυτός που είναι μερακλής, το προσέχει, το καθαρίζει, το περιποιείται. Εν τω μεταξύ, το δέσιμο του ξύλου με τη θάλασσα είναι πολύ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο υλικό. Όχι ότι δεν είναι αξιόλογα και τα άλλα όπλα, έτσι προς Θεού. Μια χαρά είναι. Και τα κάρμπο και όλα αυτά, αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ μ' αρέσει το ξύλο και σαν υλικό και δουλεύω ξύλο. Ξεκίνησα να κάνω μετατροπές ουσιαστικά σε όπλα. Να τα βελτιώνω. Και μπήκα πλέον και στην κατασκευή γιατί ούτως ή άλλως κατασκεύαζα ξύλινα αντικείμενα.
και μεταλλικά. Κάνω διάφορες κατασκευές. Αυτά, ελπίζω να σας αρέσανε. Έχουμε άλλο ένα όπλο, θα σας το δείξω σε άλλο βίντεο. Τριλάστιχο και αυτό. 128 είναι μεγαλύτερο. Ευχαριστούμε που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.